Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου, Chris Saves, βραδινό φυσικά. Για μένα, μεσημεριανό απόγευμα, τον για σας, μεσημεριανό βασικά. Κυριακή, τι έχουμε. Κυριακή 14 Γενάρη, κρύος ο καιρός, παιδιά. Τουλάχιστον δεν Λάρισα. Λογικά σήμερα Κυριακή θα βαράει μείον 6. Έχει πολύ κρύο, γενικώς, εντάξει, μας έχει κάνει και χειμώνα ακόμα. Τώρα ξεκινάει και δείχνει, αλλά έχουμε μπροστά Φλεβάρι Μάρτιο που είναι μήνες οι οποίοι είναι δύσκολοι. Δηλαδή, έχει τύχει και η Μάρτιο να χιονίσει και να στρώσει. Τέλος πάντων, ας είμαστε χαλέ, κάθε εποχή έχει τα ωραία της και κάθε εποχή έχει τα σαπούνια της και κάθε εποχή έχει τις μυρωδιές της και κάθε εποχή έχει τις εμπειρίες της. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά όλοι, υγιείς. Κάντε subscribe στο κανάλι αν επιθυμείτε, καμπανάκι, like, σχόλια, ό,τι θέλετε. Στο σημερινό βιντεάκι θα δούμε ένα πινελάκι σαν δεύτερο πρωταγωνιστή και ο βασικός πρωταγωνιστής είναι ένα εξαιρετικό σετ από το... Δεν το έχω δοκιμάσει, μας δεν θα το δοκιμάσουμε τώρα πρώτη φορά, αλλά από αυτά που έχω ακούσει είναι ένα δυνατό χαρτί στην αγορά του παραδοσιακού ξερίσματος και πάμε να δούμε τον υπόλοιπο εξοπλισμό πρώτο να δείξουμε τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, μηχανούλα. Γιατί γελάω, Θα καταλάβει ο κύριος που θα δει τη μηχανή, γιατί γελάω. Λοιπόν, μηχανή θα έχουμε μία... Πού να την πούμε τώρα. Μία Black Shield. Όχι Blackbird, μία Black Shield θα έχουμε. Δεν ξέρω να θυμάστε ένα τελευταίο post που είχα κάνει με τρεις διαφορετικές βερσιών της Blackbird με τις λαβές. Εγώ θα βάλω την αγαπημένη μου λαβή. Ξέρω πως ένας συγκεκριμένος κύριος θα ξενερώσει που θα το δει. Αλλά δεν πειράζει. Ας με συγχωρέσει για τις ανάγκες του βίντεο και την επιθυμία μου να τη δουλέψω έτσι, γιατί μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός. Και να σας πω και κάτι, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή η κεφαλή είναι η Blackbird, η λαβή είναι η Shield, τιτάνιο και δυο ίδιο χρώμα. Αν η Blackbird την έβγαζε έτσι, δεν θα λέγαμε τίποτα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να μην υποθέσουμε ότι είναι μια λαβή της Blackbird. Τι παραπάνω έχει. Τέλος πάντων, έτσι, okay, για το χαβά. Ούτως ή άλλως η λαβή κάνει την φάση. Λεπίδα θα έχω μια. Και μιλάμε, θα τη βάλω κιόλας. Δεν υπάρχει λόγος να το καθυστερώ. Θα έχω μια μετά από πολύ πολύ καιρό. Μια Silver Blue στην πρώτη χρήση, αγαπημένη λεπίδα. Πολύ την γουστάρω. Και ήθελα και να τη ζάθυνω. Και θυμάμαι πως όταν την είχα βάλει την πρώτη φορά με την. Πες το. Με τη Machine. Μ' άρεσε πάρα πολύ, θυμάμαι τότε. Λοιπόν, έκατσε καλά. Εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Φορτωμένη όπως βλέπετε. Έτσι. Κομπλέ, ίσια και ίσια. Πινελάκι θα έχουμε από Καναδά, ένα πολύ minimal πινελάκι, upsave, δεν υπάρχει κάποιο logo, δεν υπάρχει κάτι, η λαβή πωλείται έτσι, οι θύσανοι πωλούνται έτσι, τους συναρμολογείς εσύ ή ενδεχομένως και οι ίδιοι, εγώ το έχω πάρει από δεύτερο χέρι. 28, πολύ ωραίο backbone και πολύ ωραίο άνοιγμα. Εγώ ξέρετε γενικώς μ' αρέσουν πολύ μεγάλη θύσα. Να δούμε πώς θα δουλέψει και στο πρόσωπο. Αν και γενικότερα ο συγκεκριμένος θα είναι ένα αγαπημένος μου. Το έχω και στο γιά και το κασμίρ που είναι πιο ψηλό και φαν. Οπότε δεν νομίζω να με δυσαρεστήσει το συγκεκριμένο. Οπότε upsave από Καναδά. Και στο set. Στο set παιδιά έχουμε... Ας ανοίξω λίγο και το σκονάκι μου εδώ πέρα, γιατί το χρειαζόμαστε. Στο σύστημα, παιδιά, έχουμε ένα σαπούνι, μια εταιρεία βασικά, ελληνική. Δεν χρειάζεται να πιάνει, έχετε δει και από το
εξώφυλλο του βίντεο ποιο είναι το σαπούνι, οπότε ας πάμε κατευθείαν στο ψητό. Από Grooming Cult το Eternal Watch, ένα σαπούνι με την Orion Base Tallow, σωστά, ναι, Tallow είναι το σαπουνάκι, με αυτό το, με αυτά τα αιρετά αιρετίζων χρώματα, παιδιά, γιατί και τα μόνο από κοντά μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά τέλος πάντων θα το παλέψω και μέσω της πιο κοντινής λήψης να το δείτε. Δηλαδή δείτε εδώ ετικέτα, έτσι, το πώς γυαλίζει, αυτόν τον καθρεφτισμό που κάνει, δείτε εδώ, εδώ δείτε. Μασία, εμένα εγώ είμαι τυχερός, γιατί με βοηθάει πολύ ο φακός. Με βοηθάει πολύ και ο φωτισμός μου, μα δείτε. Λοιπόν, Eternal Limited Edition, είναι το Wood for Greatness το άρωμα, να ξέρετε, είναι έτσι πολύ γηίνο. Εδώ πέρα τα παιδιά γράφουν και τις νότες. Σαφράν, Nutmeg, Levanta, Wood, Patchouli, Musk, Grooming Cult, Barcodes, Premium Shave, 114 γραμμάρια, Eternal Watch, παιδιά, ακόμα και η ετικέτα, άμα τη βάλω έτσι λοξά, ειδικά εδώ που λέει το Eternal, έχει χρυσαφίζει. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλό δουλειά στο γραφικό κομμάτι τα παιδιά. Επίσης από την πίσω μεριά έχουμε συστατικά, αν θέλετε σταματάτε, αν και θα σας τα βάλω και ενδεχομένως στην εικόνα μέσα κάπου. Orion Base επίσης εδώ κάτω, έτσι. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία συσκευασία όλα γενικότερα, αλλά είναι φοβερό. Θα σου καθίσω πω, η υφή του είναι φοβερή, αδιάβροχη. Εξαιρετικό. Λοιπόν, αρωματικός τώρα, αρωματικός σαπουνάκι. Να πω λίγο κιόλας ότι μιλάμε για ένα σαπούνι, μία βάση εξαιρετική. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και μας τα παιδιά στη συγκεκριμένη βάση. Λένε ότι το έχουν υπερηφανευτεί ότι για τη συγκεκριμένη βάση, την εκλεκτό, καλλυντικό προϊόν, προς τα εκεί πηγαίνει η κατάσταση. Εννοείται ότι συμμετέχουν μέσα κατσική σιωγάλα, έλαια από κάναβη. Δεν διαβάζω τι κάνει το καθένα, μπορείτε να μπείτε μέσα στα site για να τα δείτε. Βοδίνο λίπος, έλαιο στο θογαμήλο, κουκούλια με τα εξωσχόλικα, λανουλίνη, κέρι μέλισσας και εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο. Όσον αφορά το άρωμα, δεν θα κάτσω να το διαβάσω όλο το κείμενο. Σαφράν, μοσχοκάριδο, λεβάντα, ουντ, πατσουλί και μόσχος. Και έχουμε και λέμε, παιδιά, είναι φοβερό άρωμα το Wood for Greatness. Γενικότερα το άρωμα είναι πολύ χειμερινό, πολύ γήινο. Γενικότερα από τα αρώματα που σας διάβασα πριν, από σαφράν, μοσχοκάριδο, λεβάντα, ούτι, πατσουλί και μόσχο, της κάνει πολύ το μοσχοκάριδο και το ουντ μέσα, βέβαια, σε πιο ζυγισμένη φάση. Επίσης, επειδή το άρωμα αυτό είναι εμπνευσμένο από το Wood for Greatness, από αυτό το αρωματάκι, έτσι, από αυτό εδώ πέρα, στο άρωμα αυτό, από την Initio Perfums, το 18 βγήκε. Στο άρωμα αυτό, νότες κορυφής, γιατί δεν το βρήκαμε στο site, νότες κορυφής είναι ο κρόκος, μοσχοκάριδο και λεβάντα, που θεωρητικά αυτά μυρίζουν πρώτα. Στη μέση είναι το ουντ και στη βάση είναι το πατσουλί και ο μόσχος. Και αλήθεια είναι πως σου βγάζει το ουντ μαζί με μοσχοκάριδο και λεβάντα στο βάθος. Όχι τη λεβάντα όμως, την καθαρή λεβάντα. Είναι πολύ γλυκό και πολύ γήινο άρωμα. Είναι σκληρή σύσταση, έτσι. Τα σπατιέται, αλλά βάζω δύναμη. Βάζω δύναμη και δεν... Από εδώ μέσα θα φορτώσω ούτε ούτως ή άλλως. Επίσης στο setup, στο aftershave του, με αυτό το νέο μπουκαλάκι, σε σχέση με με τα στρογγυλά που υπάρχουν έξω στα κυλινδρικά, έχουν βγάλει αυτό το ορθογόνιο, το άρωμα θα είναι ακόμα πιο έντονο.
σου βγάζει και τη λεβάντα πιο πολύ. Και το wood, πολύ ωραίο. Πολύ γήινο άρωμα, καθόλου κουραστικό. Λοιπόν, παιδές, μην καθυστερούμε. Φορτώνω τον καναδό και πάμε. Να πούμε ότι ήδη ξεκινάω να παίρνω. Βλέπετε πως γίνεται, σας το έχω βρέξει και προσπαθώ να πάρω υλικό. Θα βρέξω λίγο βέβαια εγώ. Έτσι, να πάρουμε υλικό από εδώ. Δεν ξέρω φορτώματα και τα λοιπά τι θα χρειαστεί, ενδεχομένως είναι καλά και εδώ, αλλά επειδή είναι η πρώτη επαφή μαζί του, λογικά εδώ είναι καλά, το βλέπω ότι έχει μπει λίγο μέσα έτσι έντονα. Δεν μένει σαπουνάδα μέσα, δηλαδή είναι χαμηλής δομής στον αφρό, αλλά θα δούμε και στη μάπα πώς θα πάει η φάση. Και ξεκινάμε, εντάξει το άρωμα είναι φοβερό. Φοβερό, το πινέλο βοηθάει. Έχει ωραίο πεντιμούς. Σαπούνι που σηκώνει το νεράκι του. Το ότι είναι πολύ έντονο, γενικότερα είναι ένα έντονο άρωμα. Υπάρχει ένταση. Το πινελάκι δεν λέω πολλά γιατί το βλέπετε. Νεράκι. Υπάρχει μια ξεναμούδιασμα. Με την έννοια ότι είναι τα υλικά εκεί πέρα και σε προστατεύουν. Όχι μούδιασμα, μην περίεργο. Θέλουμε το νερό μας. Ήδη πάει να πάρει μορφή, αλλά επειδή βλέπετε εδώ, το αισθάνομαι ότι θέλει τον νερό του.
για τον κάθε που γίνεται. Πολύ γυαλιστερός. Κινούνται τελείως όπως θέλεις να δω, τόσο και ξέρεις, είναι το σαπούνι που το νερό δεν το φοβάσαι ότι θα σου κόψει. Αυτό είναι το γαμάτο. Πολύ αριστερός αυτός. Νομίζω ότι εδώ κάπου είμαστε καλά, έχω την αίσθηση. Με μια πολύ ωραία γυαλάδα. Και από εδώ, να την δείτε. Θα μείνω εδώ, δεν θα το βάλω παραπάνω. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Να βάλω λίγο νερό ακόμα, δεν θα αρχίσει σιγά. Δεν έχει θέμα. Δεν είχα παιδιά το σαπούνι. Σηκώνει. Είναι το φουλ. Είναι εδώ. Είναι κρέμα φοβερή. Φοβερή κρέμα και θα μένουμε εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να πιεστούμε γιατί ήδη είναι πολύ γυαλώδος ο άνθρωπος. Αυτό που θέλαμε με τη συγκεκριμένη βάση σε σχέση με με τον Προμηθέα 2-1, δεν έχω κάνει το βέλο σάντους, δεν ξέρω αν θα το κάνω, αν θα πέσει στα χέρια μου, θα το κάνω. Είναι ότι αισθάνεσαι τα συστατικά του, ότι είναι εδώ για να σε προστατεύσουν, όχι για να σου κάνουν κάτι άλλο, ας πούμε, κατάλαβες. Ζημιά, ίσα ίσα. Λοιπόν, Black Shield, το μπερδέψουμε, Blackbird είναι, με μια λαβή από Shield. Προσωπικά εμένα μου άρεσε πολύ ο συνδυασμός. Φορτωμένος με μια τιτάνιο, φορτωμένος με μια ζιλέτ συμβλεπλή στην πρώτη χρήση. Και πάμε να αποχωριστούμε για μια τριών ημερών με το Grooming Halt Internal Woods Orion Base. Εντάξει, η προστασία δεν παίζει, δεν νιώθω τίποτα. Η προστασία δεν παίζει απλά. Δεν παίζει απλά η προστασία. Τη μηχανή δεν έχω να πω πάλι. Ξέρω ότι είναι έτσι αγαπημένες μου για μένα. Πω, έχω σπηρή εδώ, για το δά. Και με ποιον. Τέλεια.
Ηράκλειο είναι ότι πως η μεταξυριστική του είναι πολύ καλή. Το άρωμα του γίνω και πάμε για ένα δεύτερο. Είμαστε πάλι εδώ με την πινελάρα. Παιδί, αυτή την πινελάρα ήρθε για να μείνει στον τεν. Σου θες να δεν υπάρχει γενικά ο κασμίρ και η λαβή του πολυγνωμική. Τώρα που ξυρίστηκα και οι πόροι έχουν ανοίξει, είναι ακόμα πιο έντονο αυτό το μούδιασμα της προστασίας. Σηκώνει νερό και στο δεύτερο χέρι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είχα να δουλέψω καιρό Grubenkalt από το Pitch Fair και το Great Nerfio είχα και έχει πάει αλλού το πράγμα. Η συγκεκριμένη βάση δεν ξέρω αν θα πει και σε άλλα αρώματα, αλλά είναι παιδιά φοβερή. Πάμε για ένα δεύτερο. Blackbird, Black Shield. Εντάξει παιδιά, εργονομία δηλαδή δεν υπάρχει τώρα. Άσχετο. Λοιπόν, στις κόντρες είναι πολύ δυνατή. Δεν ξέρουμε τι μηχανή. Θα έχει λίγο το γυαλάκι. Δεν μας πειράζει. Όχι, φίλε, τη φάγαμε. Έλειος. Η Μάρτον. Καλά δεν πολύ φαίνεται. Σε αυτή τη στιγμή που θα ρίξω λίγο ένα πνεύμα και θα φύγει. Το μόνο... κακό που έχουν αυτές οι μηχανές. Είναι λίγο ότι αν σου ξεφύγουν στο βάρος. Τελείωσες. Βήματα για βιβλίτες. Λοιπόν, πολύ βάθος η μηχανή, ούτε σε άλλος. Εντάξει, φοβέρη μεταξυριστική ολοθυρότητα. Πάρα πολύ καλή. Και ούτε που ξερίστηκα, απλά κόμπησε λεπίδακι έτσι, δεν το έκανε επίτηδες. Εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι και το κόψιμο. Όπου παιδιά, πολύ ωραία ξυρίσματα. Και αν εξαιρέσουμε την αμοιχεία αυτή εδώ πέρα, ακόμα και τώρα υπάρχει φουλ ενυδάτωση. Το βάθος στην Blackbird. Το ξέρετε όλοι. Και πάμε για το aftershave. Πέντε, είμαστε πάλι πίσω. Μετά από αυτό το φοβερό ξυρισματάκι. Με αυτό το εξαιρετικό σαπούνι. Πω, πω, τι άρωμα θυμούν αυτό. Πολύ γυμνό.
Βγαίνει πολύ το μουσοκάρι εδώ. Το ουντ είναι καθαρά. Είναι χειμερινά αρωματάκι, με τα μαγαζά. Πολύ περίπου και κολόγια του είναι. Φοβερή. Το καλά εδώ που πήγαμε δεν πειράζει. Το aftershave είναι εκεί και σε κρατάει. Σου απαλύνει έτσι τον όλο ρυθμό την ταλαιπωρία του δέρματος να ξεριστείς. Καθόλου λιπαρό. Δηλαδή το νιώθεις ότι πάνε να στεγνώσει. Ότι πρέπει, δεν αφήνει αυτή τη λιπαρότητα. Είναι όσο πρέπει δηλαδή να είναι λιπαρό. Και παιδιά ήταν άψογο. Είχαμε στον σημερινό μας εξοπλισμό. Πινελάκι, είχαμε το upsave, το συνθετικό του Κασμίρ. Παιδιά, ένα πινέλο το οποίο ήρθε για να μείνει στη συλλογή, δηλαδή δεν φεύγει με τίποτα. Είναι minimal, έτσι, ένα εκρού θησάνο, ένα εκρού μια εκρού δηλαδή. Την όλη φάση την κάνω θησάνος. Σας έχω πει ότι είναι αγαπημένος θησάνος ο Κασμίρ της. Γενικώς ο Κασμίρ και η Γιάκη και εδώ. Μηχανούλα είχαμε πολύ αγαπημένη σε μεγάλο κοινό Blackbird τιτάνιο ή Black Shield αν θέλουν κάποιοι. Εγώ έτσι με τη λαβή της Shield στην προηγουμένη φάση, έτσι θέλω να το δοκιμάσω εργονομικά, μα μου κάθεται καλύτερα εμένα από ότι με τη λαβή της Blackbird, είναι πιο σωστό το κέντρο της γενικότερα. Πολύ μ' άρεσε, ωραίο πάτημα εδώ παιδιά, την έφαγα γιατί την ώρα που πήγα να πάρω την κοντά έφυγε η μηχανή. Είναι αυτό που λέμε ότι όταν η μηχανή είναι ελαφριά θέλει λίγο να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Πολύ ωραίο εργαλείο, το έχω ξαναπεί. Συγχωρέστε με για την παραποίηση του κοσμήματος της Blackbird, αλλά εντάξει, οκ, okay, δοκιμάζουμε, πειραματιζόμαστε, κάνουμε τις αλλαγές μας, τις δοκιμές μας και επειδή τέριαξε χρωματικά και σε υλικό, νομίζω ότι θα της πήγαινε και μια τέτοια λαβή αν έβγαζε ο Shane. Νομίζω, έτσι. Και στο σετάκι. Σετάκι, παιδιά, είχαμε από Grooming Guard το Eternal Watch Orion Base Talu. Μια εκλεπτισμένη βάση, πιο καλλιτική. Ο αφρός, ωραία δομή, γυαλιστερή δομή. Ευκολοδούλευτος σε ένα βαθμό, θέλει το νερό του, αλλά το αποτέλεσμα που σου δίνει σε δικαιώνει. Παίρνει νερό αρκετό. Εγώ έτσι όπως το έκανα, έπαιρνε και άλλο νερό. Δεν ήθελα να το συνεχίσω γιατί είναι εκεί, περνάει και η ώρα. Αλλά φαίνεται το αποτέλεσμα του ή άλλω. Και τα γραφικά δεν έχω να πω τη ετικέτα από τα πιο ωραία που υπάρχουν εκεί έξω αυτή τη στιγμή. Με αυτόν τον καθρεφτισμό που κάνει. Limited, ok. Ενδεχομένως να βγάλουν και άλλες βάσεις τα παιδιά. Το συνηθίζουν του άλλου να. Μόλις εμφανίζονται με κάτι κοινό για να βγαίνουν στην πορεία και άλλα. Υπάρχει και το Veil of Shadows, το οποίο αν πέσει στα χέρια μου με τα χάρη να το κάνω και αυτό ένα βιντεάκι, να το δούμε και αυτό. Πολύ ευχαριστημένος συνολικά. Πήρα ένα ξέρουμε πολύ προστατευμένο, αν εξαιρέσεις εδώ που ήταν δικό μου λάθος, δικιά μου βιασύνη. Καμία αίσθηση της μηχανής και επέλεξε αυτή τη μηχανή η οποία έχει αίσθηση λεπίδας. Έτσι, ήταν εσχεμένος ο λόγος που έλαβε τη μηχανή. Υπάρχει αίσθηση λεπίδας, δεν την αισθάνθηκα τη λεπίδα να με απειλεί. Πάρα πολύ καλή προστασία, γλίστρα, μεταξυριστική. Ήδη νιώθω το δέρμα μου προστατευμένο, έχω ήδη στεγνώσει. Δεν υπάρχει λιπαρότητα πάνω μου, αλλά είναι εδώ όμως το aftershave στεγνό και κάνει τη δουλειά του. Παιδιά, να πω, προσωπικά πολύ ευχαριστημένος. Η ώρα έχει πάει ήδη 12 το βράδυ. Και εγώ εδώ και μου συμμαγούμε εδώ. Εξαιρετική, εξαιρετική σύσταση. Έτσι, εδώ μέσα. Ακόμα δεν αρπάει υλικό. Δεν αρπάει υλικό που να σου τελειώσει γρήγορα, ας το πούμε. Δεν παίζει αυτό το σενάριο εδώ πέρα. Είναι σκληρή, σκληρή σύστασή του. Και φορτώνει όσο πρέπει να φορτώσει. Δηλαδή δεν κάνεις πολλές βούρες, δηλαδή κάνεις γύρω στα. Πόσο έκανα, γύρω στα 15-20 δεύτερα και είδα το αποτέλεσμα. Ούτε καν.
πολύ πολύ καλό, πολύ καλή αυτή η παραγωγή, ούτε καν προσπάθεια. Πολύ καλή η παραγωγή των παιδιών για τη συγκεκριμένη βάση. Δεν θα επιμένω στο άρωμα, γιατί το άρωμα είναι ένα άρωμα που ή αρέσει ή δεν αρέσει, γιατί είναι το oud μέσα. Εμένα το oud προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει. Αλλά επειδή έχει και άλλα μέσα αρώματα, το σαφράν, το μοσχοκάριδο, τη λεβάντα, το πατσουλί, το μάς και τα λοιπά, έρχεται και γίνεται ένα συνοθήλευμα αρωμάτων γλυκό, όχι κουραστικό. Είναι ένα γλυκό, χειμωνιάτικο άρωμα, σου βγάζει και την βανίλια, σωστά, καλά δεν θυμάμαι. Όχι τη βανίλια, τη λεβάντα, συγγνώμη. Βγάζει μια γλυκάδα γενικά, είναι ένα άρωμα χειμωνιάτικο γλυκό, όχι μπουχτιστικό. Όποιος θέλει να δει ποιο είναι το άρωμα αυτό, είναι το Oud for Greatness, μπορείτε να μπείτε στο... ποιο είναι το site, αυτό το... το Fragrantica, που έχει πάρα πολλά άρωματα μέσα, έχει ό,τι θες δηλαδή εδώ μέσα, παίρνεις και βλέπεις τι άρωματα έχει. Γι' αυτό και το λέει αυτή εδώ πέρα, μέσα το μετά αυτό, την πυραμίδα την έχουν ως κύριες συμφωνίες ζεστό πικάντικο, φρέσκο πικάντικο, ούτι, λεβάντα, πατσουλί, μεταλλικός, μοσχάτος, δέρμα, ξυλώδη, γήινος. Ισχύει ότι είναι ζεστό, είναι ένα πικάντικο γήινο άρωμα. Δεν είναι καθόλου αποκρουστικό, ας το πούμε. Παιδιά, αυτά νομίζω, τα πάμε όλα. Μηχανή λεπίδες σετ και πινέλο. Silver Blue, επίσης στην μηχανή πολύ μ' άρεσε. Μου είχε λείψει, μ' άρεσε πολύ αυτή η λεπίδα, μου δίνει πολύ ωραίο βάθος. Και ξεκούρα στο ξύσμα επίσης. Αυτά. Τι να πω. Μπράβο στην Grooming Cult. Keep it going. Θα πω εγώ. Προχωράμε. Υγεία, ευτυχία, αγάπη. Κάντε subscribe στο κανάλι, καμπανάκι, ειδοποίηση, like, σχόλια, ό,τι θέλετε να πούμε, να πείτε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βίντεο θα είναι 14 Ιανουαρίου, την Κυριακή. Ήδη τώρα έπεσε στα χέρια μου το set και ήθελα για να το δείξω. Και είναι ένα set το οποίο, παιδιά, αξίζει full, με διάρκεια. Και το μπουκαλάκι μου άρεσε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, τα κυλινδρικά. Είναι πιο vintage-ικό το στυλ αυτό, αλλά μου αρέσει πολύ. Επίσης η ροή του δεν είναι ροή που είπε να σου φύγει και να τρέχει σαν ένα δίχως αύριο. Φεύγουν στα γόνες όπως πρέπει να φύγουν. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Γραφικά, νότητες, βάσεις, πινέλα, μηχανές και χαρακτηριστικά του ξυρίσματος πάνω στο δέρμα. Μόνο θετικά έχω να πω για τη συγκεκριμένη, παραγωγή. Συνολικά. Μπράβο στην Grooming. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και πάνω απ' όλα να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να είστε όλοι καλά και για χαρά.